Χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα και φέτος στο Ενηδρίο Κρήτης, το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Ο Άγιος Βασίλης πήρε το υποβρύχιο έλκυθρό του και βούτυξε για να συναντήσει μια εντυπωσιακή γοργόνα. Η επισκεψιμότητα ήταν και σήμερα αυξημένη, ενώ μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν και να ενημερωθούν για τα 150 διαφορετικά είδη οργανισμών που φιλοξενούνται στα Ενηδρία. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα των γιορτατικών εκδηλώσεων που έχουμε στον Ενηδρίο Κρήτης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος έχει δείξει μια πολύ μεγάλη ενθουσιασμό με όλο αυτό το που έχουμε, τις δράσεις που έχουμε διοργανώσει στο χώρο μας, που ο Άγιος Βασίλης και η Γοργόνα έχουν βουτήξει στην κεντρική δεξαμενή του Ενηδρίου και ταξιδεύουν σε ένα, να μεταφέρουν τα δώρα ακόμα και στους υποβρύχιους φίλους μας. Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Ενηδρίου ξεκίνησε σήμερα, ενώ ο κύκλος των εκδηλώσεων ολοκληρώνεται την ημέρα των Θεοφανίων με τον αγιασμό των υδάτων. Έξω αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλες δράσεις που θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών, όταν λέμε έξω, εκτός διαδρομής του Ενηδρίου, οι οποίες δράσεις είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο, αρκεί όμως να υπάρχει μία πρώτα επικοινωνία με το Ενηδρίο μας, ώστε να μπορούν να έρθουν και να συμμετάσχουν σε αυτές. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, εύχομαι υγεία, χαρά και ειρήνη να υπάρχει στην ανθρωπότητα.